Για όλα τα φαινόμενα. Για τη βία και την τρομοκρατία. Προσέξτε, είναι ανατροπή όλων των παραδόσεων από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τώρα. Δικαίωμά τους να την κάνουν, δικές τους παραδόσεις είναι, δικαίωμά τους είναι να τις γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα έχει πει ότι είναι ο παδός του ρωμαϊκού νόμου. Θυμίζω ότι το ρωμαϊκό δίκαιο ήταν το δίκαιο μιας δουλοκτητικής κοινωνίας, όχι μιας αστικής δημοκρατίας. Είναι απίστευτο το να γίνονται τέτοια πισωγυρίσματα ξαφνικά. Αυτό είναι το επικίνδυνο και πού μπορεί να καταλήξουν διάφορε. Να πάμε στο συγκεκριμένο, κύριε Ταμάνο. Να πάμε λοιπόν. Εσείς πιστεύετε ότι η δημοκρατία λοιπόν, είναι ανεκτική στη βία και στην τρομοκρατία? Προσέξτε, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Είναι γνωστό ότι μέσα στην αριστερά πάρα πολλοί άνθρωποι, μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο Νίκος Γιαννόπουλος, και με τα λόγια τους και με τις πράξεις τους, με όλη τους τη ζωή, έχουν κρατήσει ανοιχτό το ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την απελευθέρωση της κοινωνίας, για τη σοσιαλιστική αλλαγή της κοινωνίας, εκτός από το δρόμο των όπλων. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να σβήνει εύκολα. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έχει δημόσια δράση από το 1974 μέχρι σήμερα, 40 χρόνων. Απολύτως γνωστή, ναι, και παρακολουθούμενος για μεγάλες περιόδους. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα παρυφών και άλλων τέτοιων εκφράσεων που θυμίζουν άλλα πράγματα. Mm-hmm. Θυμίζουν άλλα πράγματα, πολύ επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα. Η προσπάθεια να εμπλακεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει δηλαδή τέτοιο θέμα. Προσέξτε. Ο Νίκος Γιαννόπουλος, τον οποίο τον ξέρω καλά, είναι ένας άνθρωπος απολύτως έντιμος και απολύτως τα ίσα. Έχει μια σέντευξη. Όταν έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν υπήρξε ποτέ μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε δηλώσεις ενός κόμματος το οποίο λέει είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκα ένα βίντεο. Ναι. Προσέξτε μια μικρή παρένθεση εδώ. Πληρώνεται διάφορα μουλάρια ως αραβικά άλογα. Τα πρακτοράκια που δουλεύουν και σας διασφαλίζουν αυτά τα βίντεο. Σε ποιο με ευθύνη σου, σε εσάς. Ξέρω εγώ, διαδώσατε ένα βίντεο. Στη Νέα Δημοκρατία. Διαδώσατε ένα βίντεο. Το στείλατε σε όλα τα μέσα ενημέρωση. Δημόσια βίντεο είναι αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Μάλιστα. Στα αρχεία, όποιο ψάξει τα βρίσκει. Δεν είναι δηλαδή. Μπορώ να βρω εγώ ένα βίντεο με όλες τις ομιλίες του κυρίου Μουσουρούλη στα συνέδρια. Να μου το δώσετε. Άρα κάποιο πρέπει να το δώσει. Λέω λοιπόν, πείτε σε αυτού που σα δώσανε το βίντεο να κοιτάνε τι έγραφα από πίσω. Εσάς σας ενοχλεί. Τι έγραφε. Την πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτή έγινε σε μια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο το αντικείμενο. Δηλαδή ο άνθρωπος είδε φως και μπήκε. Δεν είχε μέλη ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή. Τι? Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, κύριε Γιάννη. Μπράβο, μην μπαίνετε λοιπόν. Άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες, καλό είναι να μην μπαίνετε. Και όταν αξιολογείτε τους γιατρούς, τους νοσοκόμους, τους δασκάλους, αξιολογήστε λίγο για τα πρακτοράκια, γιατί σας παρασύρουν σε πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Εσείς, κύριε Ταμανάρο, να ρωτήσω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Δεν σας τιμούν τώρα περί πρακτορών. Εσείς, κύριε Ταμανάρο, θα προλογίζετε αυτό το βιβλίο. Εσείς ο ίδιος. Αν σας ζητούσε ο Κουφοντίνας Αντώνη, έλα εδώ να προλογίσει το βιβλίο, θα το κάνατε? Πιθανόν όχι, αλλά τι σημασία έχει αυτό? Ρωτάω. Πιθανόν. Ρωτάω. Πιθανόν όχι. Μπορεί και ναι. Πιθανόν όχι. Μπορεί και ναι. Είναι ένα είδος, δεν κάνω αυτή τη δουλειά. Είδος, δεν είμαι επιμελητής. Δεν έχω ασχοληθεί με το είναι θέμα. Είναι ένα είδος ξεπλήματος, λοιπόν, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, της δράσης του Κουφοντίνα και προσπάθειάς του να εμφανιστεί ως πολιτικός δρόν. Όχι. Δεν συμφωνώ ότι αυτά που έχει γράψει ο Γιαννόπουλος στον πρόλογο αποτελούν ξέπλυμα της τρομοκρατίας. Αλλά αυτό είναι μία άποψη. Αχ, από εκεί και πέρα, το να εγείρεται ένα θέμα, να προσπαθεί κάποιος να μπλέξει ένα κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Μα μπλέκεται του οποίου, μόνο του. Κοιτάξτε να δείτε, οι απόψεις του κάθε κόμματος, το με ποια μέσα παλεύει, με ποιες συμμαχίες παλεύει, με ποιους στόχους, με τι πρόγραμμα, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι δημόσια γνωστό. Το να προσπαθείτε να βάλετε ένα θέμα σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Είναι μα και εσείς δεν τα ξεκαθαρίζετε, κύριε Ταβανέλο. Όταν μπαίνει συζήτηση στην πολιτική δράση της τρομοκρατίας, αφήνεται να εννοηθεί ότι έχει δράσει πολιτική τρομοκρατία. Δεν το ξεκαθαρίζετε το θέμα. Τώρα, κοιτάξτε. Και για τον Κουφοντίνα το συγκεκριμένο και για άλλους τρομοκράτες, τους χαρακτηρίζεται πολλές φορές πολιτικούς κρατούμενους. Για το ζήτημα λοιπόν αν είναι πολιτική ή όχι. Αν είναι πολιτική ή όχι. Προσέξτε. Πρώτον, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση που έκανε ο κ. Λίδης. Η παρατήρηση είναι δημοσιογραφική του Λίδης. Αν ήταν πολιτική, μιλάμε δημοσιογραφικά. Γιατί το συζητάμε γιατί τόσο πολιτικά? Εμένα, ειλικρινά, και δεύτερον, προσέξτε κάτι. Αυτά τα θέματα δεν πρέπει να παίζει η τοποθέτηση του καθενός μας ανάλογα με την απόσταση. Να θυμίσω ότι όταν
άνοιξε για πρώτη φορά δημόσια και με μεγάλη ένταση αυτό το ζήτημα. Ήταν με την απεργία των κρατούμενων του IRA στις φυλακές της Βρετανίας, όταν η κυρία Θάτσερ είχε βγει και είχε πει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία ότι δεν είναι πολιτικοί κρατούμενοι, είναι εγκληματίες και θα πεθάνουν στη φυλακή. Μάλιστα. Τότε ξεσηκώθηκαν τα 2/3 της Ευρώπης σε διαμαρτυρίες. Μάλιστα. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά και άρα, δεν θα μιλήσω. Εσείς έχετε αυτή την εκτίμηση επομένως για τους Έλληνες κρατούμενους. Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι είχαν συγκεκριμένα πολιτικά κίνητρα, ότι αυτό είναι μια απολύτως λάθος συνταγή, ένας απολύτως λάθος δρόμος, δεν αλλάζουν έτσι οι κοινωνίες. Αυτό είναι ένα πράγμα που ο Μαξιμός το ισχυρίζεται. Από το 1850. Μα δεν το λέτε με την καρδιά σας αυτό. Κάνετε τώρα το λέω με την καρδιά μου. Πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι μια τελευταία παράδειγμα. Νομίζω αυτή η συζήτηση όμως ουσιαστικά βολεύει αυτή η συζήτηση στο να επεκτείνεται συνεχώς, βολεύει στο να φεύγουμε και από τα πραγματικά προβλήματα. Βολεύει και τους δύο. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Κυρία Μπαλού, τώρα μην το βάζετε και τους μπορείτε δύο. Να με αφήσετε. Ναι, αλλά δεν την ανοίξατε. Ναι, δεν πειράζει, εσύ συνεχίζετε. Λέω